Ο Μαϊστόροβιτς επαναφέρει. Σκόκο, Μαϊστόροβιτς το σουτ. Κοντά στο δεξί δοκάρι της εστίας του Αμπάρη. Στο 5. Ο Ανφράν στο πλάγιο. Ο Μπλάνκο γυρίζει προς τη μεγάλη περιοχή. Ο Καφές τρέχει, κλέβει. Βγαίνει και ο Αμπάρης και κερδίζει κόρνερ. Σκόκο, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Χαμηλά πέρα στον Καφέ. Καλό ήταν το σουτ. Στο 21. Στο φάουλ εδώ. Ψάχνει το Ζαϊρή. Τους πήρε μόνος του την κεφαλιά. Δύσκολη επέμβαση από το Σάχα σε κόρνερ. Έμεινε καθυλωμένος ο Γεωργίας. Και ο Ζαϊρή πήρε μια επικίνδυνη, όπως εξελίχθηκε, κεφαλιά για το Σάχα. Θυμίζω από νωρίς, όχι Τεμάη και ο Ρίκα έχουν σηκωθεί για να κάνουν προθέρμανση. Ο Ζαϊρή πέρασε εδώ από τον Χουάν Φραν. Γυρίζει κατοφυλωμένο. Αυτός έμεινε όρθιος. Ο Σάχα δεν μπορεί. Ο Γεωργέας βγάζει. Ο Καφές πιο μακριά. Και τώρα είναι offside. Κονταμόντε στο 43. Ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Καφές. Καλό σου ότι είναι. Ο Αμπάρης σταθερά μαζεύει. Φεύγει οφειλωμένο. Κρατάει ο Ζαϊρή. Συρτό σουτ. Ο Σάχα χάνει οφειλωμένο. Μαζεύει ο Σάχα. Υπάρχει υπόδειξη για offside. Μαϊστόροβιτς. Μπλάνκο. Ένα-δύο με το Σκόκο. Βγαίνει στο χώρο ο Μπλάνκο. Γυρίζει τη σέντρα. Ο Αμπάρης βγήκε και δεν βγήκε. Βρήκε στο Τζεμπούρ αλλά και σε ένα αμυντικό του Αστέρα. Η μπάλα και είναι κόρνερ. Γύρισε, έβγαλε την μπάλα έξω. Ο Τζεμπούρ για το σουτ. Έχασε ο Αμπάρης, δοκάρι και κόρνερ από τον Λαζαρίδη στη συνέχεια. Σκόκο τη σέντρα, ο Μπλάνκο, ο Αμπάρης διώχνει. Κεφαλιά του Καφέ, η μπάλα δεν πέρασε, έδιωξε ο Αμπάρης και στη συνέχεια απομάκρυνε ο Ζαϊρή. Γιάκ που το τελευταίο δεκάλεπτο έχει φτάσει με μεγάλες αξιώσεις κοντά στο γκολ. Σκόκο κάθετα για τον Μπλάνκο, ο Ζορμπάς ήταν. Η μπάλα βγαίνει στο Γεωργία που έχει χώρο, γυρίζει αυτό στη σέντρα, διώχνει ο Μαρσελάο. Αντεπίθεση για τον Αστέρα με τον Ζαϊρή και τον Τσέζαρε και είναι ο Μαϊστόροβιτς. Πήγανε φάουλ βέβαια ο Ρίκα. Ίσως φοβούμενος ότι ο Μαϊστόροβιτς θα μπορούσε να χάσει μια τρύπα τον αντίπαλό του. Ίσως παρασυρώμενος από τον νεαρό της ηλικίας του. Ένα βιαστικό φάουλ αψυχολόγητο. Μαρσελάο λίγα μέτρα φόρα. Πέρασε μπάλα. Βρήκε στο δοκάρι. Ο Σάχα δεν μπόρεσε. Ο Σκόκο απομακρύνει. Έχει πάει σέντρα ο Σπάθας, έχει καταλογήσει γκολ. Γιατί έφυγε και ο υπόπτης και ο Αστέρας ανοίγει το σκορ με τον κεραυνό του Μαρσελάο. 1-0, ξανά εδώ. Το σούτ από τον Μαρσελάο περνάει, μπάλα από το τείχος. Και όλοι πρέπει να έχει περάσει τη γραμμή. Θα τη δούμε καλύτερα από ένα άλλο πλάνο. Βέβαια, καθαρά και πολύ μέσα. 1-0. Ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται τη ΣΑΕΚ με αυτό το φάουλ του Μαρσελάου. Φάουλ για τον Αστέρα με το Ζαϊρή στην μπάλα. Πέρασε ο Σάχα με τα πόδια. Φιλωμένο βρέθηκε στην πορεία. Στο πρώτο δοκάριο φιλωμένο. Ο Σκόκο δεν είχε δύναμη εδώ ούτε να φτάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Λαζαρίδης βγάζει. Ζαϊρή. Χτυπήσε ένα παίκτη ΣΑΕΚ νεωρίκα. Εδώ γιατρό ΣΑΕΚ Γιάννης Λεβάκος. Αλλαγή, αλλά δεν υπάρχει αλλαγή. Δεν υπάρχει αλλαγή. Βέβαια ο γιατρό δεν είναι υποχρεωμένο να το ξέρει. Ο άνθρωπο για άλλη δουλειά είναι στο γήπεδο. Υπάρχει πρόβλημα όμω. Αυτό είναι το θέμα. Και θα αναγκαστεί να παίξει με 10 η ΑΕΚ. Ο Χουάν Φραν θα στείλει την μπάλα μέσα στο τετράγωνο τη περιοχή. Ο Τζεμπούρ κυνηγά γυρίζει. Ο Αμπάρης διώχνει σε κόρνερ. Στο 79, λίγο πριν το 90, έγινε η σέντρα για τον Μαϊστόροβιτς, τον οποίο ψάχνουν πολλοί παίκτες ΣΑΕΚ. Σκόκο. Γυρίζει ο Μαϊστόροβιτς ξανά, ισοφάριση για την ΑΕΚ. Στο 90, με τον γκολ του Μαϊστόροβιτς, το πανηγυρίζει έξαλλα και πηγαίνει και προς τον πάγκο. Την ώρα που υπάρχουν αντίθετα συναισθήματα από την εξέδρα, ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος. Ακόμα και για τον τρόπο με τον οποίο ο Μαϊστόροβιτς πανηγύρισε. Πάντως,
Εδώ και η αντίδραση του Ντέμι Νικολαίδη. Η ΑΕΚ φέρνει το παιχνίδι στην ισοπαλία στο 90 με το γκολ του Μαϊστόροβιτς εδώ. Έπεσε ο Αμπάρης, δεν μπόρεσε να αποτρέψει την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα. 1-1 από τη σέντρα του Σκόκο. Σκόκο. Ο Τζεμπούρ προσπαθεί να γυρίσει. Ο Χουανφράν ψηλά. Ο Λαγός περιμένει να ανέβουν κι άλλοι μέσα στην περιοχή να μπουν. Εκτελεί στο 93. Λαγός και Μαϊστόροβιτς. Ο Αλεξόπουλος. Ο Αμπάρης ενστικτοδός. Μπάλα δεν απομακρύνεται. Είναι μέσα στην περιοχή. Ξανά ο Αλεξόπουλος. Ο Καφές, ο Τζεμπούρ. Γκολ 2-1. Η λύτρωση για την ΑΕΚ. Σε ένα δραματικό παιχνίδι στις καθυστερήσεις. Με το ανάποδο ψαλίδι του Ραφίκ Τζεμπούρ. Η ΑΕΚ που από την κόλαση του 0-1 γυρίζει στον παράδεισο του 2-1. Σε ένα ματς Grand Guignol. Εδώ έξαλλοι πανηγυρισμοί από όλο το γήπεδο. Στις καθυστερήσεις η ΑΕΚ πετυχαίνει 2 γκολ. Με το Μαϊστόροβιτς και με το Τζεμπούρ. Και παίρνει ένα χαμένο παιχνίδι. Κάνει δικό της ένα μάτς που ως το 90 το έχανε. Ξανά εδώ το γκολ του Τζεμπούρ. Το 2-1 για την ΑΕΚ στο 93. Βέβαια ο καθένας αντιλαμβάνεται πως άλλαξε η ψυχολογική διάθεση όλου του κόσμου πλέον στο ΆΚΑ, που μέχρι το 90-91 είχε πάρα πολλά παράπονα από την αγωνιστική συμπεριφορά των παιχτών της ΑΕΚ. Ο Καρβαλιάλ, υπάρχει ένα επεισόδιο τώρα μεταξύ του Δόνη και του Σπάθα εκεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Δόνης που είχε παράπονα για τον έξτρα χρόνο, ήταν λίγος. Τώρα έχει ένα έντονο διάλογο με τον διαιτή της αναμέτρησης. Προηγουμένως ο Καρβαλιάλ δεν ήθελε να κάνει και την αλλαγή πριν από την εκτέλεση του κόρνερ. Ο Δόνης φεύγει γιατί αποβλήθηκε από το Σπάθα. Αυτό είναι το ελάχιστο.